Η μέθοδος του μαξιλαριού. Εδώ είναι το μαξιλάρι μου. Λοιπόν, δεν θα το χαϊδέψουμε το μαξιλάρι, θα κάνουμε κάτι άλλο. Πλέον εγώ το χαϊδεύω γιατί πραγματικά εδώ και 3 μήνες μου λείπει ύπνος. Το καλοκαίρι. Λοιπόν, το καλοκαίρι. Αχ, αυτό το καλοκαίρι. Όσοι με παρακολουθείτε στα story που ανεβάζω Facebook και Instagram, βλέπετε ότι εκτός των άλλων που κάνω όσον αφορά τα social, το YouTube, κάποια πράγματα που γράφω, το βιβλίο που ετοιμάζω και ό,τι έχει να κάνει με online επιχειρήσεις, πραγματικά εκτός από όλα αυτά πάω και με τους γονείς μου και τον αδερφό μου, είναι οικογενειακή υπόθεση κάθε καλοκαίρι και μαζεύουμε την παραγωγή μας, ξεκινήσαμε με προύνα, κεράσια, έχουμε ροδάκινα, άλλες 2 ποικιλίες και τέλος, μετά κάτι λίγους λωτούς έτσι τον Οκτώβρη έτσι για να έχουμε, έχει φυτέψει ο αδερφός μου και έχει βάλει και σε μένα σε ένα χτήμα. Αλλά έχει πάρα πολύ πρωινό ξύπνημα, 4,5 ώρα κάθε πρωί, συνεχόμενο, ζέστη. Βαράμε έτσι αρκετά, βαράμε ώρες, καθόμαστε, γυρνάμε μεσημέρι, τι να προλάβεις να κάνεις. Προσπαθώ να απαντήσω όσο πιο γρήγορα γίνεται στα mail σας. Περιμένετε, τα έχω σε σειρά, θα τα απαντήσω. Να μετά, τώρα θα πάω γυμναστήριο και όταν γυρίσω θα καθίσω να απαντήσω τα mail σας. Και τώρα σήμερα θυμήθηκα μία μέθοδο του μαξιλαριού που είναι πάρα πολύ απλή. Πάρτε το μαξιλάρι σας. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε λοιπόν μία επιθυμία σας, εν συντομία έτσι αυτό το βίντεο, γιατί εκεί που πριν πάω στο γυμναστήριο έτσι λίγο για να μην είμαι χλωμή, τράβηξα λίγο κάποιες γραμμές στο μάτι, δεν βάζω make-up και αυτά, λίγο έτσι το μάτι μου να μην είναι τόσο κομμένο. Λίγο το φρυδάκι μου έκανα και λίγο lip gloss στα χείλη μου. Και εκεί που ήμουν στον καθρέφτη θυμήθηκα και θέλω να το ξανακάνω και εγώ τώρα για κάτι που θέλω, που επιθυμώ πάρα πολύ. Βέβαια αυτό που επιθυμώ είναι για τους ερχόμενους μήνες, για το φθινόπωρο, αρχές έτσι του φθινοπόρου. Αλλά εγώ θα το ξεκινήσω από τώρα, μην με ρωτάτε πόσο καιρό θα το κάνουμε. Οτιδήποτε βάλετε στο μαξιλάρι σας, μέσα στη μαξιλαροθήκη, ή αν δεν θέλετε να έτσι κουνιέται και έχετε αυτά με τα φερμουάρ, τις θήκες με τα φερμουάρ, βάλτε το μέσα. Έχω και μια τέτοια θήκη στο γιούμι το μαξιλάρι, έχω και μια άλλη, μπορεί να τη βάλω, που βάζουμε πάνω από το μαξιλάρι τις θήκες με το, έτσι και κλείνουμε το φερμουάρ και μετά από πάνω βάζουμε τη μαξιλαροθήκη. Αυτό που επιθυμείτε λοιπόν, θέλω να βάλετε κάποιο στοιχείο που να σας το θυμίζει μέσα στο κάτω από το μαξιλάρι σας, μέσα στη μαξιλαροθήκη σας ή μέσα σε αυτό το κάλυμα του μαξιλαριού που σας λέω με το φερμουάρ. Δηλαδή αν επιθυμείτε ένα συγκεκριμένο... Θα μου πέσει κάμερα από εδώ, ποιος την έκανε έτσι δεν ξέρω, θα πέσει και θα σπάσει κιόλας. Συγγνώμη. Αν επιθυμείτε λοιπόν ένα συγκεκριμένο άτομο, μπορείτε να τυπώσετε, βέβαια δεν τυπώνουμε τη σημερινή εποχή εικόνες, μπορείτε να βρείτε μια εικόνα, να την κάνετε ένα print, να την τυπώσετε και να τη βάλετε κάτω από το μαξιλάρι σας. Αν επιθυμείτε χρήματα, καλά είναι να βγάλετε ένα ποσό από τη τράπεζα, μην τσιγκουνευτείτε δηλαδή, βγάλετε ένα ποσό έτσι λίγο βαρβάτο να είναι και βάλετε το μέσα και κινηθείτε με αυτά. Μπορεί να θέλετε να πάρετε, να κερδίσετε έναν διαγωνισμό, ένα βραβείο, οτιδήποτε, κάποιο στοιχείο που να σας θυμίζει την επιθυμία σας, θα πρέπει να το βάλετε, όπως είπαμε, κάτω από τη μαξιλαροθήκη, κάτω από το μαξιλάρι σας, κάτω από τη μαξιλαροθήκη σας, μέσα στη μαξιλαροθήκη σας και να κοιμηθείτε με αυτό. Γιατί το βράδυ όταν κοιμόμαστε, ο μισός εγκέφαλος κλείνει, ο άλλος μισός όμως μένει ξάγρυπνος. Και αυτός που μένει ξάγρυπνος τον ονομάζουμε υποσυνείδητο, το υποσυνείδητο δηλαδή δεν κοιμάται, καταγράφει τα πάντα. Οπότε εκείνη τη στιγμή, πέραν το ότι το υποσυνείδητο μένει ξύπνιο, και καταγράφει και κοιμάσαι με την εικόνα και την ιδέα ότι έχεις αυτό το πράγμα κάτω στο μαξιλάρι σου και θα ήθελα πριν κοιμηθείτε, εκτός του ότι θα το τοποθετήσετε εκεί, θέλω να το βγάζετε κάθε βράδυ και να το κοιτάτε, θέλετε φωτογραφία, θέλετε χρήματα, κοιτάξτε το για κάποια δευτερόλεπτα, 1 λεπτό, 2 λεπτά, μέχρι να βαρεθείτε ρε παιδί μου, μετά βάλτε το από κάτω και κοιμηθείτε. Ούτε να οραματιστείτε, ούτε να ψελίσετε τίποτα, είναι πάρα πολύ απλό. Στα ξένα κανάλια που το είχα πετύχει πριν χρόνια λέγεται Pillow Method, τη μέθοδος του μαξιλαριού. Το είχα κάνει παλαιότερα με αποτελέσματα. Βέβαια αρκετά παλιά, ήμουνα ελεύθερη τότε.
Και τώρα το ξαναθυμήθηκα και λέω, ρε παιδιά, δεν το βγάζω έτσι στους φίλους μου να το μοιραστώ. Τώρα βέβαια θέλω να το κάνω για κάτι που στοχεύω, το οποίο δεν έχει να κάνει με χρήματα, δεν έχει να κάνει με επαγγελματική, ας πούμε, σταδιοδρομία ή καταξίωση, δεν έχει να κάνει με συναισθηματικό τομέα, με το γάμο μου, με άτομα, με φιλίες, με οικογένεια, δεν έχει να κάνει, είναι κάτι άλλο. Θα σας το αποκαλύψω όταν θα έρθει η ώρα και θέλω λίγο να το μπουστάρω, θέλω λίγο να την κάνω αυτή τη μέθοδο. Οπότε θα δω τώρα πώς θα βρω αυτό το στοιχείο που να μου το θυμίζει κάθε βράδυ και να το φέρνω μπροστά μου πριν κοιμηθώ και μετά να το βάζω κάτω από το μαξιλάρι και μετά πηγαίνετε για ύπνο. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο υποσυνείδητο ώστε να το καταγράψει εκεί, γιατί είπαμε ότι οτιδήποτε καταγράφεται στο υποσυνείδητο και οτιδήποτε πιστεύει στο υποσυνείδητο το εμφανίζει και όλα στη ζωή σου. Αλλά και κατά τη διάρκεια του ύπνου περνάμε και σε άλλες διαστάσεις. Εμείς οι άνθρωποι ζούμε στην τρίτη διάσταση. Αλλά υπάρχουν και άλλες διαστάσεις, τέταρτη, πέμπτη, και σύμφωνα έτσι με έρευνες και επιστήμονες, φτάνουν οι διαστάσεις μέχρι και 10. Μέχρι και 10 έχουν μελετηθεί και υπάρχουν μέχρι και 10 διαστάσεις στο σύμπαν. Τέλος πάντων, περνάμε και σε άλλες διαστάσεις μέσω των ονείρων μας, οπότε εκεί μπορεί να σας δοθούν και κάποιες κατευθύνσεις. Μπορείτε να δείτε κάτι μέσα από τα όνειρά σας, να το θυμηθείτε το πρωί και μπορεί να σας δώσει μια ιδέα. Μέσα από ένα όνειρο να πάρετε μια ιδέα, το υποσυνείδητό σας να σας δώσει μια ιδέα και το πρωί να πείτε «Α, αυτό δεν το δοκίμασα, αυτό δεν το έκανα που έχει να κάνει με την επιθυμία μου». Μπορεί κάτι να βοηθηθείτε, κάτι να σας έρθει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, αυτή είναι η μέθοδος του μαξιλαριού που είναι πάρα πολύ απλή. Δηλαδή, τι επιθυμούμε, ωραία. Κάτι που θα μας θυμίζει την επιθυμία μας, πριν κοιμηθούμε, το κοιτάμε, κάποια δευτερόλεπτα, ένα-δύο λεπτά, το βάζουμε κάτω από το μαξιλάρι μας και πάμε για ύπνο με αυτό. Όταν μου την είπανε και μετά όταν και εγώ την έψαξα σε βιντεάκι αυτή τη μέθοδο, είπα πω... Για όλες τις μεθόδους και εγώ κάποια στιγμή έτσι όταν τις έβλεπα, όπως λέτε και εσείς μερικοί, έλεγα πω τι είναι αυτά ρε παιδί μου. Αλλά μετά έλεγα εντάξει, χάνω τίποτα να το δοκιμάσω. Δηλαδή πραγματικά χάνω τίποτα να το δοκιμάσω, κάνω σε κανέναν κακό, κάνω κακό σε μένα. Έλα ρε παιδί μου να το δοκιμάσουμε. Και με το έλα ρε παιδί μου να το δοκιμάσουμε, υπήρχαν πράγματα που πραγματικά πιάνανε, τεχνικές που πιάνανε και έλεγα wow! Και τα έλεγα και στις φίλες μου, ας πούμε, και τα κάνανε. Ναι, από μικρή, έτσι, από μικρή μου άρεσε αυτός ο κόσμος, έτσι, το να ψάχνουμε λίγο στα πιο paranormal, σε αυτά που τέλος πάντων δεν είναι τόσο φυσιολογικά, δεν είναι τετριμένα. Έψαχνα να αλλάξω τη ζωή μου από πάρα πολύ μικρή ηλικία, από την εφηβεία μου, εντάξει. Βέβαια στα 40 μου πάτησα το πόδι μου στην αυτοβελτίωση και στην προσωπική ανάπτυξη. Και εκεί ήταν και η προσωπική δική μου αφύπνιση που τα είδα όλα διαφορετικά, τα ένωσα τα κομμάτια του puzzle της ζωής μου και γι' αυτό σας τα δίνω καθημερινά, όχι μόνο τις τεχνικές. Τώρα αυτή είναι μία τεχνική, αλλά σε πολλά βίντεο μου σας λέω πώς να δουλέψετε με τον εαυτό σας για να καλυτερεύσετε τη ζωή σας. Οπότε μπορείτε όλα αυτά τα βίντεο να τα βρείτε στο Manifest with Fanny podcast. Εκεί είναι όλα μαζεμένα και επιλέξτε τι θέλετε να δείτε. Τι σας κάνει κλικ σε τεχνική και δοκιμάστε την, γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εκπληκτικά αποτελέσματα. Τα μοιράζονται στα σχόλια μαζί μας, μαζί μου, μαζί με όλους και υπάρχουν και αποτελέσματα που τα στέλνουν σε προσωπικά μηνύματα σε μένα ή στο email μου, τα οποία κάποια από αυτά σας τα ανεβάζω σε story και βλέπετε ότι ναι, αυτός το έκανε και κάτι κατάφερε, κοίτα κατάφερε αυτό, να βρει μια δουλειά, να βρει τον ιδανικό σύντροφο. Και έτσι εμπνέεστε κι εσείς και λέτε ας το προσπαθήσω κι εγώ, ας προσπαθήσω αυτή την τεχνική, ας πειθαρχήσω για κάποιες μέρες να κάνω, γιατί κάποιες τεχνικές σας λέω κάντε για 8 μέρες, 21 μέρες. Και αυτός που προσπαθεί και ξεκινάει και δοκιμάζει, χαμένος δεν θα βγει, κερδισμένος θα βγει, χαμένος δεν θα βγει. Φέρω το μαξιλάρι μου λοιπόν, αν και δεν νύχτωσα ακόμα, το πάω πίσω και για να δούμε τώρα αποτελέσματα αν έχετε. Κάτω στα σχόλια θέλω να μου σχολιάσετε.